Ένα ακόμη φορτίο ηρωίνης που έφτασε με δέμα στο Ηράκλειο αποδίδεται στη δράση του γνωστού κρατούμενου των φυλακών που έχει σπάσει κάθε ρεκόρ, καθώς το όνομά του φιγουράρει συστηματικά σε αναρρύθμιτες δικογραφίες που έχει σχηματίσει δίωξη ναρκωτικών Ηρακλείου τα τελευταία χρόνια. Συνεργός του αυτή τη φορά ήταν ένας 51χρονος Ισοβίτης, ο οποίος είχε εμπλακεί στην απαγωγή και δολοφονία Μαρσελίνο, ο οποίος πιάστηκε στα πράσα μεταφέροντας το δέμα με το θερμοπομπό και τα 251 γραμμάρια ηρωίνης. Η Έλλη Κοκάλη έχει τις πληροφορίες σχετικά με το θέμα. Έλλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πραγματικά δεν έχει το Θεό του 65χρονος κρατούμενος των φυλακών του Δομοκού, ο οποίος για μία ακόμη φορά αποκαλύπτεται ότι κρύβεται πίσω από την επιχείρηση εισαγωγής ναρκωτικών στην Κρήτη, ένα φορτίο με ηρωίνη, το οποίο ξεπερνά τα 250 γραμμάρια, ήταν κρυμμένο μέσα σε ένα θερμοπομπό. Ο συγκεκριμένος 65χρονος επιστράτευσε αυτή τη φορά ένα πρόσωπο κλειδί, όπως φαίνεται, για τον ίδιο, καθώς συνήθως προσπαθεί να διακινήσει, τουλάχιστον στην περιοχή του Ηρακλείου όπου εντοπίζεται η δράση του, να διακινήσει τα ναρκωτικά με άτομα τα οποία είναι για τον ίδιο αναλώσιμα και μπορούν να περάσουν και σε κάποιες περιπτώσεις απαρατήρητες οι κινήσεις τους από τους αστυνομικούς, καθώς θεωρούνται άτομα τα οποία δεν προσελκύουν το ενδιαφέρον των αστυνομικών αρχών. Να πούμε ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση το δέμα το οποίο έστειλε με κούριερ από την Θεσσαλονίκη προς το Ηράκλειο εμφανίστηκε για να παραλάβει ο 51χρονος πρώην κρατούμενος. Πρόκειται για ένα πρόσωπο το οποίο έχει καταδικαστεί για την υπόθεση της απαγωγής και δολοφονίας του νεαρού τσιγκάνου του Μαρσελίνο. Το 2017 είχε αποφυλακιστεί και στη συνέχεια οι αρχές των φυλακών τον ξανασυνάντησαν όταν πριν από λίγο διάστημα συνελήφθη στις αρχές του 2021. Είχε εμπλακεί και πάλι στην διακίνηση περίπου μισού κιλού ηρωίνης, όμως πριν από περίπου 2 μήνες, το Σεπτέμβριο, αποφυλακίστηκε και φαίνεται ότι αυτή τη φορά ανέλαβε ακόμη πιο ενεργό ρόλο στην αλυσίδα των συνεργών του 65χρονου και με τον τρόπο με τον οποίο περιγράψαμε επιχείρησε τις τελευταίες ημέρες να φέρει στην Κρήτη αρκετά μεγάλη ποσότητα ηρωίνης. 251 γραμμάρια είχε μέσα ο θερμοπομπός, όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί. Συνελήφθηκε ένας 27χρονος, ο οποίος ήταν συνεργός του, θεωρείται ότι είχε δευτερεύοντα ρόλο, καθώς τον μετέφερε με το αυτοκίνητο μέχρι τη μεταφορική εταιρεία από όπου παρέλαβε το δέμα. Οι δύο κρατούμενοι παρέμειναν στο αστυνομικό μέγαρο, όπου τα τηλέφωνά τους δεν σταμάτησαν να χτυπούν. Ο 65χρονος από το Δομοκό, ο οποίος παραμένει άγνωστο πώς καταφέρνει να διατηρεί επικοινωνία μαζί τους, με τους συνεργούς του ευρύτερα, καθώς γίνονται συνεχώς έλεγχοι στο κελί του, αλλά δεν βρίσκονται τα τηλέφωνα με τα οποία επικοινωνεί με τους συνεργούς του. Τηλεφώνησε και μίλησε, επιχείρησε να μιλήσει μαζί τους, ενώ οι ίδιοι ήταν κρατούμενοι στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν και οι δύο για την περίπτωση της διακίνησης αυτού του φορτίου της ηρωίνης προς το Ηράκλειο. Μάλιστα, Έλλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.